φιλοξενούμε εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων Ελλάδας, κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, να τον καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα, κύριε Βιγεράκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, διότι έβλεπα και τις δικές σας και διάβαζα τις δικές σας τις προτάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με άμεσες παρεμβάσεις για να σωθεί η τουριστική, η φετινή τουριστική σεζόν. Γιατί, κύριε Πελεκανάκη, να σωθεί η φετινή τουριστική σεζόν, τουλάχιστον οι αριθμοί ευημερούν? Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι αριθμοί ευημερούν ως προς τις αφήξεις, αλλά έχουμε διάφορες παραμέτρους τις οποίες, να πούμε την αλήθεια, κανένας δεν τις υπολόγιζε. Και αυτές ποιες είναι? Είναι η τεράστια αύξηση που έχουμε στο Airbnb, όπου υπάρχουν περίπου γύρω στα 40.000 διαμερίσματα στην Κρήτη, 25.000 τα νόμιμα και όλα τα υπόλοιπα είναι χωρίς κανένα έλεγχο, τα οποία αντισταθμούν σε περίπου 150.000 κλίνες. Όπως καταλαβαίνετε, το νούμερο είναι τεράστιο, όταν σε όλη την Κρήτη έχουμε 180.000 κλίνες ξενοδοχείων και μέσα σε 5 χρόνια έχουν γίνει τα Airbnb περίπου σε 150.000. Αυτό είναι ένας αυθέντης ανταγωνισμός, ειδικά σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι καθόλου νόμιμοι. Δεν θέλω να πω ότι το Airbnb θα πρέπει να είμαστε εναντίον του, ναι, όχι, αλλά απλά να τηρούνται όλα τα νόμιμα και να πληρώνουν όλες τις εκείνες προϋποθέσεις και να φορολούνται αντίστοιχα όπως και τα ξενοδοχεία. Mm-hmm. Αυτό και μόνο. Το δεύτερο αρνητικό είναι ότι βλέπουμε ότι οι κρατήσεις των επισκεπτών, η διάρκεια διαμονής τους έχει πέσει αισθητά κάτω σε μέρες παραμονής. Εκεί που είχαμε περίπου μέσο όρο 10 ημέρες, αυτό έχει πέσει περίπου στις 7 ημέρες. Άρα, ναι, μεν έχουμε μεγάλες αφήξεις, αλλά έχουμε λιγότερες διανυκτερεύσεις. Έχουμε επίσης μεγάλη αύξηση σε κλίνες ξενοδοχείων και υπάρχει μετά και μεγάλη διαφορά σε αφήξεις σε σχέση με τις εθνικότητες. Δηλαδή, η Μεγάλη Βρετανία εμφανίζει μία αύξηση, η Ολλανδία και η Γερμανία έχουν μία, ναι, μεν είναι πρόθεση σε αφήξεις, αλλά έχουν μείωση σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό τι σημαίνει? Βλέπουμε περιοχές όπως οι Χερσόνησο, όπου οι επισκέπτες οι περισσότεροι ήταν Ολλανδικής καταγωγής. Βλέπουμε μία Χερσόνησο, η οποία στιγμή δεν είναι αυτή η Χερσόνησο που ξέραμε, είναι αρκετά κάτω μειωμένη η πληρότητα των ξενοδοχείων της Χερσονήσου. Όπως επίσης έχουμε και μία πτώση λόγω της οικονομικής κρίσης της απολυτελείας στα πεντάστερα. Και βλέπουμε πραγματικά λίγες κρατήσεις σχέση με άλλες ξενοδοχειακές μονάδες. Ενώ φυσικά κερδισμένος βγαίνει το all inclusive, όπου ο πελάτης πια θέλει να κάνει τα σίγουρα προγραμματισμένες διακοπές με τον budget που έχει. Άρα κρατάω ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό, πληρώνω και από εκεί και πέρα με ένα πολύ μικρό ελάχιστο ποσοπιά που θα ξοδέψω και εκεί που θα πάω. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Πελεκανάκη, αυτό αναμενόμενο, για να σας πω την αλήθεια, θα έπρεπε να είναι για τους περισσότερους. Γιατί οι απανωτές οικονομικές κρίσεις, η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, μιλώντας και με μέλη της POX και με το Γενικό Γραμματεία της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, από τα πέρυσι το λέω, όχι για φέτος, αυτό που επεσήμαναν ήταν το εξής. Εμείς φέτος καταφέραμε, δηλαδή κρατάω αυτή την παρατήρηση του κυρίου Τσακαλάκη από πέρυσι, που έλεγε: εμείς καταφέραμε φέτος να απορροφήσουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο όλες αυτές τις αυξήσεις που έρχονται, ήρθαν στα πακέτα. Το χρόνο ωστόσο θα είναι ένα μείζον θέμα, γιατί δεν ξέρουμε εάν θα τα καταφέρουμε. Πώς θα στηριχτούμε ως επιχειρηματίες? Κοιτάξτε, το κόστος των ξενοδοχείων, και όχι μόνο των ξενοδοχείων, αλλά πολλών επιχειρήσεων, ήταν πολύ ψηλό, διότι είχαμε μια μεγάλη αύξηση στην ενέργεια, έχουμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη αύξηση στα τρόφιμα. Και φυσικά υπάρχει το κόστος της μισθοδοσίας του προσωπικού, το οποίο και αυτό ανάλογα θα πρέπει να ανεβαίνει σύμφωνα με ό,τι λένε οι συλλογικές συμβάσεις, και πράγμα το οποίο νομίζω ότι πολλά ξενοδοχεία το έχουν ξεπεράσει και πληρώνουν πολύ περισσότερο από τις συλλογικές συμβάσεις. Άρα το κόστος λειτουργίας ενός ξενοδοχείου έχει ανέβει πάρα πολύ. Και γι' αυτό ακριβώς οι ξενοδόχοι από πέρυσι πρέπει να τις αυξήσει τάξη περίπου μέσω όλου του 10%. Σε αυτό τώρα θα προσθέσουμε και ένα 40% αύξηση το εισιτήριο, το αεροπορικό εισιτήριο. Όπως καταλαβαίνετε, το πακέτο, ναι, σίγουρα έχει γίνει πολύ πιο ακριβό. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, το οποίο το βλέπουμε για την εποχή αυτή. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν άδεια δωμάτια. Σίγουρα όμως και πάλι λέω ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχει αύξηση σε σχέση με άλλες χρονιές.
Βλέπουμε ένα διαφορετικό είδος ομοτουρισμού. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να κλείνει δωμάτια εντός των πόλεων, εντός του αστικού. Δηλαδή, βλέπουμε μια Αθήνα, ας πούμε, η οποία είναι γεμάτη από τουρισμό, όπου ο κόσμος δηλαδή προτιμάει να μένει μέσα στην πόλη. Το ίδιο βλέπουμε και στο Ηράκλειο και στο Δέντρο και στα Χανιά, όπου φέτος βλέπουμε για πρώτη φορά οι τουρίστες να νοικιάζουν δωμάτια μέσα στην πόλη και να κάνουν ένα τελείως διαφορετικό είδος διακοπών από αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Η κίνηση μέσα σε αυτές τις πόλεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ο κόσμος νοικιάζει αυτοκίνητα, κινείται μόνος του. Μπορεί να μέσα στα δωμάτια τα περισσότερα έχουν μέσα, είναι εξοπλισμένα με ψυγεία, με κουζίνες, με πλυντήρια. Άρα μπορεί ο καθένας να κάνει ένα πιο οικονομικό πακέτο στις διακοπές του. Το έχει προτιμήσει για φέτος λόγω της κρίσης. Τώρα πώς θα δείξει αυτό, κανείς δεν ξέρει. Πώς θα εξελιχθεί μετά ο τουρισμός. Μα σαφέστατα. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν πληροφορίες από το χώρο της εστίασης. Το έλεγα το προηγούμενο διάστημα. Ότι λένε οι άνθρωποι δεν έρχονται να φάνε στις ταβέρνες. Αυτό που είπατε, το all inclusive. Προτιμούν να κάνουν και το γυρίσουν διαφορετικά για να φτάσουν τα χρήματά τους. Θέλουν να κάνουν μεν διακοπές, αλλά πλέον το μοντέλο τους αλλάζει. Μάλιστα, υπάρχουν περιοχές όπου μου έλεγαν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην εστίαση, σερβιτόροι, ότι οι πληροφορίες που οι ίδιοι είχαν ήταν το εξής: από ξενοδοχεία ή κάποια ξενοδοχεία, ότι είχαν γεμίσει με φουρνάκια, διότι αντί να δώσουν ένα 50 ευρώ που μπορεί να μην τους έφτανε σε μια μεγάλη οικογένεια να φάνε, εξαιτίας του κόστους αγόραζαν ένα φουρνάκι για αυτές τις 5-6 ημέρες, το παρατούσαν στη συνέχεια σαφέστατα στο ξενοδοχείο, για να παίρνουν να τρώνε μέσα στο ξενοδοχείο. Δηλαδή τους βλέπεις ότι και εκείνοι εναλλάσσονται, και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με τον ξένο τουρισμό, γιατί για τους Έλληνες είναι περιοχές που είναι απαγορευμένες και το ξέρετε αυτό. Σωστά, αλλά σε ξενοδοχείο, ξενοδοχείο αποκλείεται ότι το ξενοδοχείο δεν επιτρέπει να έχει φουρνάκια μέσα. Μπορεί σε νοικιαζόμενα δεμέρισματα, σίγουρα μπορεί να συμβαίνει, δεν το λέω. Σε ξενοδοχεία δεν επιτρέπεται, αν το ξενοδοχείο δεν έχει αυτές τις προδιαγραφές, δεν μπορεί να έχει φουρνάκι μέσα στο ξενοδοχείο. Είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν αυτόν τον εξοπλισμό. Είναι αυτά τα πάρτα, τα οποία έχουν όντως τέτοιο εξοπλισμό και τελείως διάλεξη προδιαγραφές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος προτιμάει, και είναι και μύθος ότι ο κόσμος που πάει στο λιμπιπίο και αφήνει το χρήμα γιατί βγαίνει έξω. Βλέπουμε αντίθετα ότι ο κόσμος είναι ακόμα πιο οικονομικός. Βγαίνει, θα πάει στο μπακάλι, θα πάει στο κορμάκι, θα ψωνίσει. Και δεν μείνω ότι θα κάτσει να μαγειρέψει κάτι φαγητό. Θα κάνει κάποια σαλάτα, θα κάνει κάποια τόση. Θα κάνει πολύ πρόχειρο γεύμα για να μπορέσει να περάσει τις διακοπές του. Κύριε Πελεκανάκη, ποια είναι αυτά τα τρία μέτρα τα οποία εσείς ακριβώς προτείνετε, τρεις παρεμβάσεις θα έλεγα συγκεκριμένα, για να σωθεί η φετινή τουριστική σεζόν? Κοιτάξτε να δείτε, ένα μεγάλο πρόβλημα νομίζω είναι η πτήση. Εκεί νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ξέρετε, ο ανταγωνισμός, και ιδιαίτερα η Τουρκία, διαθέτει παραπάνω, έχει πάρα πολλές αεροπορικές εταιρείες δικές της, και μπορεί να διακινεί μόνη της τον τουρισμό εάν θέλει. Βέβαια, φυσικά σε αυτό τον ανταγωνισμό που υπάρχει με τους ξένους tour operator, εκεί βλέπουμε μια Τουρκία η οποία χρηματοδοτεί τις πτήσεις. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο για την Ελλάδα λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά νομίζω υπάρχουν τελείως διαφορετικοί τρόποι που μπορεί αυτό το πράγμα να κάνει και η Ελλάδα. Τα υπηρεία το γνωρίζουν, μπορεί να γίνει κάποια τελείως διαφορετική παρέμβαση ως προς το κομμάτι αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι θα πρέπει να γίνουν ορισμένες κινήσεις επιτέλους, όπως μια επιθετική πρόθεση και marketing του ΕΟΤ για την Ελλάδα, όχι αυτός ο συνηθισμένος τρόπος που έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Είχε γίνει πέρυσι μια προσπάθεια λόγω, μάλιστα τα τελευταία χρόνια, όχι πέρυσι, μέσα στον COVID είχε γίνει για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το στοιχείο μέσα στον COVID. Πράγμα το οποίο κερδίσαμε, είχε γίνει πάρα πολύ σωστή προβολή τότε, και νομίζω θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το ρυθμό μια πραγματικά πολύ επιθετική διαφήμιση και marketing για την Ελλάδα, και όχι εμείς έχουμε κόσμο, δεν χρειάζεται πια. Νομίζω η πρόθεση και η συμμετοχή στις εκθέσεις αλλά και η διαφήμιση της χώρας θα πρέπει να είναι συνεχής, και όχι μόνο συνεχής αλλά και με πιο μοντέρνα και πιο σύγχρονα μέσα,
τα οποία αυτή τη στιγμή παρακολουθεί όλη η νεολαία και όλος ο κόσμος που κάνει διαπροσθέσεις. Το λέτε με την έννοια ότι η πίτα πια μοιράζεται διαφορετικά, ότι υπάρχουν και άλλοι προορισμοί και κάθε χρόνο θα μου πείτε μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά ιδιαιτέρως φέτος και εξαιτίας της ακρίβειας. Ναι, αυτό μέσα από άλλες χώρες, μα για αυτή την πίτα μιλάω. Κοιτάξτε, η πίτα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά είναι όμως και οι συμμετέχοντες πάρα πολύ. Όπως το είπατε και στη διαφήμιση, το τελευταίο καιρό έχουμε χώρες οι οποίες, και μιλάμε μόνο για τη Μεσόγειο, δεν μιλάμε για άλλες περιοχές. Όλες οι χώρες της Μεσογείου μας είναι ανταγωνίστες χώρες, ιδιαίτερα η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ισπανία, φυσικά νούμερο ένα, η Τινησία, τα τελευταία χρόνια η Κροατία, σίγουρα. Η Αλβανία έχει και αυτή το δικό της μερίδιο που της αναλογεί και νομίζω ότι κάθε χρόνο θα πηγαίνει ακόμα και καλύτερα. Νομίζω όμως εδώ για να μείνουμε στην Κρήτη, νομίζω ότι εμείς εδώ πέρα θα έχουμε αντιμετωπίσουμε, έχουμε προκλήσεις πολύ μεγάλες μας περιμένουν από 2027 και μετά. Δεν είναι μακριά το 2027, είναι πάρα πολύ κοντά με το άνοιγμα του καινούργιου αεροδρομίου και την σταδιακή αύξηση που αναμένεται να γίνει από 2027 στον χώρο του τουρισμού. Νομίζω εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν αρχικά. Το 2027 λοιπόν θα περιμένουμε σταδιακά, όπως σας είπα, μέσα σε βάθος δεκαετίες, αυτά τα 5 εκατομμύρια τουρισμού που έχουμε τώρα στην Κρήτη, αυτά να γίνουν κάποτε 7, θα γίνουν 8, θα γίνουν 10. Εκεί φυσικά θα δούμε ότι ναι, όλα αυτά και τα ξενοδοχεία και τα Airbnb, τότε θα μιλάμε για μεγάλες πληρότητες. Εκεί φυσικά όμως θα πρέπει να δει η πολιτεία ταυτόχρονα με όλες τις υποδομές που κάνει για το αεροδρόμιο να είναι ένας βιώσιμος τουρισμός. Θα πρέπει να ρίξει πολύ μεγάλη, προσοχή την βιώσιμη ανάπτυξη αυτή του τουρισμού. Θα πρέπει να προσέξουμε ταυτόχρονα και την ενέργεια, θα πρέπει να δούμε και τα απόβλητα, θα πρέπει να δούμε και το νερό. Ό,τι συνεπάγεται σε μια βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και να μην είναι τελείως απότομη και βίαιη και να μην αποβεί βάρος άλλων τομέων, όπως ας πούμε στον αγροτικό τομέα, να εξαφανίσουμε τα θερμοκήπια να χτίσουμε ξενοδοχεία. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι είναι άξιο συζήτηση σε όλο το θέμα. Θα πρέπει να το δούμε γιατί ξέρετε, οι ξένοι επενδυτές έρχονται με άγριες διαθέσεις, με πολύ επιθετική διάθεση για τα επόμενα χρόνια για να επενδύσουν στην Κρήτη. Και αυτό νομίζω θα πρέπει να προσέξουμε από τώρα, να δούμε τι μοντέλο ανάπτυξης θα έχουμε στην Κρήτη. Μάλιστα. Φαντάζομαι παράλληλα με την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, εφόσον σαφέστατα και οι υποδομές που έχουμε στο σύνολό τους μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα τέτοιο μοντέλο και βάσει των τελευταίων που αναφέρατε, βιώσιμη ανάπτυξη, εξισορρόπηση στόχων οικονομικής κοινωνικής ανάπτυξης και ευκαιρίες για όλους, κύριε Πελεκανάκη. Σωστά. Και μην ξεχνάμε ότι ήδη έχουμε το τεράστιο πρόβλημα εξέβρεση προσωπικού. Φανταστείτε το 2027, όταν θα ανοίξει και το αεροδρόμιο, το οποίο βάσει τα δεδομένα τα δικά του που μας ανακοίνωσαν στις αρχές σεζόν, ότι θα χρειαστεί περίπου 7, θα απασχολήσει 7 με 7.500 ανθρώπους στο καινούριο αεροδρόμιο. Φανταστείτε δηλαδή σε 3-4 χρόνια τι έχει να γίνει από άποψη εργατικού δυναμικού στην Κρήτη, όταν ήδη τα ξενοδοχεία τα οποία και αυτά πολλαπλασιάζονται και αυτά μεγαλώνουν, επεκτείνονται. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τεθούν επιτάπητος και να συζητηθούν όλα, να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε σε όλη αυτή την όλη αυτή την ανάπτυξη που μας αναμένει να γίνει μετά από 4 χρόνια. Όταν κύριε Πελεκανάκη, εσείς λέτε για την, ή μιλάτε για την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν τουλάχιστον για ένα μήνα, ευελπιστείτε ότι εκείνο το παλιό μοντέλο, ότι δηλαδή είτε Σεπτέμβρη είτε Οκτώβρη ή πηγαίνοντας και προς το Νοέμβρη, είναι καλή περίοδος, καλοί μήνες για να έρθουν όπως παλιά το λέγατε στο σύνολό σας με οι άνθρωποι του τουρισμού, γνωρίζοντας τα δεδομένα του τουρισμού, οι άνθρωποι με τα υψηλά βαλάντια? Κοιτάξτε να είδε, όταν μιλάμε για επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, μιλάμε έστω στην αρχή να γίνει μέχρι τέλος του Νοεμβρίου. Πολλοί άνθρωποι του τουρισμού λένε ας γεμίσουμε πρώτα την περίοδο που έχουμε και μετά βλέπουμε και για επιμήκυση. Να σας πω όμως ότι αν δεν επιτύχουμε την επιμήκυση, ούτε τα άκρα θα δουλεύουν πάντα τόσο όσο θέλουμε. Δεν γίνεται να ανοίγουμε 1 Απριλίου και στις 5 Απριλίου να είμαστε γεμάτοι. Άρα αν ανοίξουμε όμως 1 Μαρτίου, 1 Απριλίου θα είμαστε γεμάτοι. Ναι, πάντα χρειάζεται ένας χρόνος. Άρα λοιπόν, μόνο έτσι θα πετύχουμε να έχουμε μια πολύ γεμάτη σεζόν. Και να πω και την άλλη, ο Νοέμβριος σίγουρα είναι πολύ καλύτερο. Ξέρουμε όλοι, ο Νοέμβριος από καιρικές συνθήκες είναι πολύ καλύτερος από τον Απρίλιο. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και θα μπορούσε να ξενοδοχεία να είναι ανοιχτά. Τώρα, χρόνια όμως τώρα, να πω πώς δουλεύει το σύστημα, είναι ότι το χρόνια τώρα
τα τουριστικά πακέτα των Ευρωπαίων Tour Operator ήταν μέχρι τέλος Οκτωβρίου, διότι από 1η Νοεμβρίου ξεκίνησε το χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων για εξωτικούς προορισμούς, όπως είναι η Ταϊλάνδη, όπως είναι η Κούβα. Άρα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό τουρισμό. Νομίζω όμως τώρα ότι όλοι οι Tour Operator έχουν πάρα πολλά αεροπλάνα που έχουν αρκετό αριθμό ώστε να αφήσουν μερικά να συνηθίσουν και κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου στην Κρήτη να έρχονται και να γίνει μια επιμήκυνση μέχρι τέλος του Νοεμβρίου. Αν ξεκινήσουμε νομίζω μέχρι τέλος του Νοεμβρίου συστηματικά και να γίνει μια συλλογική προσπάθεια από όλους μαζί, δηλαδή από την πολιτεία, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τους ξενοδόχους, από τους εκπληκτικούς επιχειρηματίες, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να μην συμμετέχουν όλοι αυτοί. Ο καθένας με το μερίδιό του έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία, διότι η πολιτεία θα πρέπει να λάβει υπόψη σε αν θέλει να βοηθήσει πραγματικά, θα πρέπει να δώσει το επίδομα εργασίας αντί για το επίδομα ανεργίας, θα πρέπει να βοηθήσει οικονομικά να έχει χαμηλά τέλη στην ενέργεια για όλο αυτό το διάστημα, θα πρέπει να βοηθήσει με τον τρόπο της. Επίσης η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να χαμηλώσει για το διάστημα αυτό όταν θέλει τα δημοτικά τέλη, να γίνει την περισυλλογή των χωρημάτων κανονικά όπως και την καλοκαιρινή περίοδο και μην σταματάμε τέλος Οκτωβρίου που θα τέλει είναι κανονικά η τουριστική περίοδος. Θα πρέπει τα καταστήματα να παραμείνουν και αυτά ανοιχτά και να μην έρχεται ο κρίσης να τα βλέπει όλα κλειστά. Είναι πράγματα που τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, αλλά γι' αυτό ακριβώς είναι και δύσκολο, διότι μέχρι τώρα δεν έχει έρθει το όργανο, αυτό το συντονιστικό όργανο, που να τα φέρει όλα αυτά σε ένα τραπέζι και να καθίσουν όλοι μαζί να πάρουν τις αποφάσεις. Με διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με την κίνηση, τον τουρισμό κλπ. Διότι υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία θίξατε, που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της αγοράς. Και κάποιος που σας ακούει αυτή την ώρα θα πει: δεν γίνεται αυτό, ή δεν γίνεται το άλλο, ή θέλω αυτό. Διότι σε αμιγώς τουριστικές περιοχές είναι άλλα τα δεδομένα, σε άλλες περιοχές, ορεινές περιοχές, είναι άλλα τα δεδομένα περί λειτουργίας της αγοράς, για να μην ανοίξουμε κεφάλαιο αντιπαραθέσεων, κύριε Πελεκανάκη, το λέω. Σωστά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι μας οι Κύπροι το έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά. Οι γείτονες οι Τούρκοι και αυτοί το έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και να ειδάκια το χειμώνα σε ορισμένες περιοχές. Νομίζω ότι είναι άδικο εμείς να μην το έχουμε. Διότι ξέρετε κάτι, ένα μεγάλο μειονέκτημα του τουρισμού στη χώρα μας και που είναι αποτρεπτικό για την νεολαία να έρθει στα ξενοδοχεία είναι η εποχικότητα. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε χρόνια. Κύριε Πελεκανάκη, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι η ακριβία, η οποία ροκανίζει τα πάντα. Εάν δεν έχω, δεν θα κινηθώ, θα μείνω στο σπίτι μου. Αυτό το καταλαβαίνετε. Ή θα πάω σε εκείνους τους περιορισμούς που από την αρχή αναφέρατε, δηλαδή τι επιλέγει κάποιος, τι δεν επιλέγει, ποιες είναι οι δικές του οι αποφάσεις, να μειώσω το χρόνο διαμονής, να το κάνω διαφορετικά, να πάω αλλού, διότι διαφορετικά ναι μεν θέλω να κάνω διακοπές, αλλά πρέπει να έχω και τα εφόδια εκείνα που θα μου ασφαλίσουν, διασφαλίσουν ότι θα περάσω καλά και θα είμαι ήρεμος για 5, 6, 7 μέρες όσες μπορεί ο καθένας, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Και βλέπουμε ειδικά αν φανταστείτε η Κρήτη, να ξέρετε, είναι ένας προορισμός πολύ αγαπητός της οικογένειας. Είναι ένας ασφαλής προορισμός, είναι προορισμός ο οποίος έχει κατ' πάντα για τις οικογένειες. Έχει ξενοδοχεία με πολλά ξενοδοχεία με όλες τις υποδομές εκείνη τα φιλοξενήσει οι οικογένειες. Έχει κουλτούρα, έχει πολιτισμό, έχει τα πάντα, έχει φύση, έχει τα πάντα αυτά που αρέσει σε μια οικογένεια να έρθει να κάνει διακοπές στην Κρήτη. Είναι κοντινός προορισμός σε σχέση με άλλους μακρινούς προορισμούς, αλλά το κυριότερο που φτάνει και η ασφάλεια στην Ελλάδα πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με άλλους προορισμούς. Είναι ένα πακέτο, δηλαδή πολύ ακριβό για μια οικογένεια για να έρθει να μείνει στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα το πακέτο κοιτάζει να είναι πιο οικονομικό πια με όλη την κρίση που έχει αυτή η Ευρώπη. Και σας είπα ότι επίσης ίσως θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα. Και δεν μιλάω μόνο για το κομμάτι του κοινωνικού τουρισμού, για τους ντόπιους, για τον εγχώριο τουρισμό που φαίνεται να είναι κάποια σκαλοπάτια παρακάτω και είναι πραγματικά τα βαλάντια του καθενός από εμάς πάρα πολύ μικρά, έτσι. Νομίζω ότι φέτος αυτό που θα έχει να αντιμετωπίσει ο Έλληνας είναι το ταξίδι, δηλαδή είναι πολύ ακριβά τα κόμιστρα και στα καράβια και στα αεροπλάνα. Άρα νομίζω ότι ο Αθηναίος ειδικά, ας πούμε, μιλάμε που είναι η Μητρόπολη της χώρας, νομίζω ότι ο Αθηναίος φέτος θα επιλέξει ο οδηγός να πάει διακοπές και το κάνει. Εκτός από την νεολαία που θα πάρει το σακίδι και θα πάει σε κάποιο νησί. Αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμοι και οικογένειες από την Αθήνα θα επιλέξουν το δρόμο με το αυτοκίνητο να πάνε σε προορισμούς εκεί που υπάρχουν πάρα πολλοί σε όλη την Ελλάδα, να πάνε με το αυτοκίνητο για να αποφύγει το κόσμο και θα φοράσει. Σωστά.
Κύριε Πελεκανάκη, για τις πρώτες κουβέντες σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση επίσης. Να είστε καλά.